Γεια σας από το Unpackman Review. Και τι έχουμε εδώ? Όχι τον Unpackman που έχει καταπιεί ήλιο. Είμαι η Νένα, η κόρη του, και σήμερα θα δούμε ένα πακέτο λίγο διαφορετικό. Και αφού καταφέραμε και το ανοίξαμε, πάμε να δούμε τι είναι. Είναι μία καλύμπα. Ένα ξύλινο, παραδοσιακό, αφρικανικό μουσικό όργανο, στην κατηγορία των μεταλλόφωνων. Λένε πως για την ιστορία ανακαλύφθηκε δύο φορές στην Αφρική, καθώς υπάρχουν δείγματα στην δυτική ακτή της Αφρικής 3.000 χρόνια πριν, καθώς και στον ποταμό. Τώρα θα το πω καλά, αυτό δεν θα το πω. Θα το πούμε Ζαμπάι και δεν λέγεται έτσι, σας το λέω εγώ, 1.300 χρόνια πριν. Προφανώς στην αρχή δεν είχε αυτή τη μορφή. Όμως το 1950 ο Hugh Tracy κατάφερε να φτιάξει μια πιο παγκοσμιοποιημένη έκδοση, αυτή που βλέπουμε πλέον, και να τη διαδώσει στον κόσμο. Πάμε να την ανοίξουμε. Είναι η δεύτερη καλύμβα που φέρνουμε, η πρώτη είναι δική μου, αυτή είναι για μια φίλη. Την πήρα στα χέρια μου, έπαιξα λίγο, έμαθα δύο πράγματα. Η ποιότητα είναι απίστευτη, αφού έχει επιζήσει από την τσάντα μου, θα επιζήσει από τα πάντα. Πάμε να τη δούμε και από κοντά. Πρώτα βλέπουμε την καλύμβα. Πάρα πολύ ωραία τοποθετημένη. Μέσα σε αυτό το πραγματάκι πέφτουν πράγματα με τις μπουρμπουλήθρες. Το βιβλιαράκι της, το δούμε σε λίγο. Και αυτή είναι η καλύμπα μας. Φτιαγμένη από μαόνι, 18 επί 15 επί 3,5 με 17 κλειδιά. Τα κλειδιά της καλύπτουν 2 οκτάβες. Είναι πάρα πολύ ελαφριά, πάρα πολύ όμορφη. Το χρώμα είναι υπέροχο. Ένα καλό που έχει είναι τα βαθυλώματα εδώ στο πλάι που βοηθάνε τα χέρια να προσαρμόζονται πολύ πιο εύκολα ώστε να παίξεις. Και ας την αφήσουμε να δούμε τι άλλο υπάρχει. Έχουμε το σφυράκι, το οποίο λειτουργεί για να την κουρδίσουμε. Χτυπάμε πάνω ή κάτω ανάλογα. Καλό είναι να υπάρχει ένα κουρδιστήρι για αυτό. Θα σας δείξω αργότερα. Να δούμε το κουτί, δεν έχει κάτι άλλο το κουτί. Και βλέπουμε εδώ το βιβλίο με τις οδηγίες. Που ξεκινάει πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ βασικά. Πώς να την κρατήσεις. Τα είδη της καλύμπας, από τι ξύλα φτιάχνεται, σε ποια νότα βρίσκεται. Α, αυτοκολλητάκια. Αν θέλουμε, τα κολλάμε πάνω στα κλειδιά για να μπορούμε πιο εύκολα να ξεχωρίσουμε τις νότες που παίζουμε. Άμα δείτε, έχει πάνω χαραγμένες τις νότες, πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε, περιεχόμενα. Και άλλα πράγματα έχει εδώ μέσα. Τα μέρη της καλύμπας. Πώς να ρυθμίσουμε κάποια μικροπροβληματάκια που μπορεί να προκύψουν με τα κλειδιά, μπορεί να μετακινηθούν οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεν είναι κάτι, φτιάχνονται πολύ εύκολα. Πώς να την κουρδίσουμε. Και άλλα αυτοκολλητάκια, πανάκι για να την καθαρίσουμε. Καλύμπα με 17, 20 και 21 κλειδιά, υπάρχουν αρκετά είδη. Εδώ πέρα μας δείχνει κάποιους τρόπους που μπορούμε να παίξουμε καλύτερα καλύμπα. Εγώ δεν το έχω καταφέρει ακόμη αυτό, αλλά αν την πάρετε, καλή τύχη. Και φυσικά πώς να διαβάζουμε νότες στην καλύμπα. Εδώ πέρα βλέπουμε το πεντάγραμμα, θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο αναπαριστά ακριβώς τα κλειδιά της. Τα χρωματισμένα μέρη είναι εκεί που θα ακολουθούν τα αυτοκολλητάκια για να μπορούμε πιο εύκολα να διαβάζουμε τη μελωδία. Μικρές ασκήσεις. Και δύο τραγουδάκια. Ένα από τα οποία θα σας παίξω μετά. Πρωτού παίξουμε όμως, πάμε για αρχή να δούμε αν είναι κουρδισμένη. Να δούμε αν θα παίξουμε με αυτή ή με τη δική μου. Ας τη βάλω στο πλάι να μην τις μπερδέψω. Μουσική.
Για να δούμε, θα χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ απλό, μια πολύ απλή εφαρμογή. Τη βλέπετε εδώ. Μήνε. Για να δούμε. Ακριβώς. Ένα ντο. Ρε. Μη. Όχι. Ναι. Λοιπόν, νομίζω πως όπως είδατε είμαστε εντάξει. Νομίζω πως μετράει και τη φωνή μου. Ας το βάλουμε στην άκρη. Και πάμε τώρα να παίξουμε. Αυτά από εμένα. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι ένα πανέμορφο μουσικό όργανο, πολύ εύκολο να το μάθετε, πολύ ωραίο για χαλάρωση, για παιδιά, για την οικογένεια, για τον οποιονδήποτε, χωράει σε κάθε τσάντα. Εντάξει, όχι σε κάθε τσάντα, αλλά ναι. Σας επιστρέφω στον Unpackman. Καλή συνέχεια!